Στον μαρασμό οδηγεί το κλάδος των πρατηριούχων, καθώς δεν υπάρχει καμία στήριξη από πλευράς πολιτείας, γεγονός που διαφαίνεται και από την συνεχόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, η οποία επιβαρύνει τόσο τους ιδιοκτήτες πρατηρίων όσο και τους καταναλωτές. Υπάρχει μια δυσκολία, η οποία στις τελευταίες εκλογές λέχθηκε από όλους τους υποψήφιους. Το θέμα είναι ότι ο κλάδος μαραζώνει, γιατί δεν υπάρχει στήριξη από κανέναν όσον αφορά το επάγγελμα. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να πουλάμε πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,25 με μια επιστροφή η οποία την παίρνουν ελάχιστοι και αυτοί που την παίρνουν πάλι βρίσκονται σε δυσκολίες. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Παραδείγματα οικοδόμων οι οποίοι μπορεί να δικαιούνται κάποιοι, κάποιοι να μην δικαιούνται, να μην βάζουν πετρέλαιο και να μην το παίρνουν και αυτοί που δικαιούνται. Είναι δύσκολο γιατί με επικείμενο σύστημα στρώνει πλέον που θα μπει και πρέπει να μπει, εμείς το έχουμε ζητήσει και με τη μικρή επιδότηση που δώσανε, πολλά μαγαζιά θα κλείσουν. Αναπόφευκτα και στην Ξάνθη. Δεν βοηθάει και το πετρέλαιο θέρμανσης καθόλου όσον αφορά τα δικά μας οικονομικά για να συντηρηθούμε τουλάχιστον το χειμώνα, που είναι δύσκολη η περίοδος γιατί δεν κινείται η βενζίνα σχεδόν καθόλου. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε στο μαρασμό και πολλά μαγαζιά στο κλείσιμο. Και στο νομό Ξάνθης, μεγάλες εταιρείες με αλυσίδες πρατηρίων έχουν ανοίξει πρατήρια υγρών καυσίμων, με αποτέλεσμα να οδηγούνται τοπικές επιχειρήσεις σε λουκέτο. Έχουν κλείσει μαγαζιά. Δυστυχώς οι εταιρείες μόνες τους πλέον παίρνουν μαγαζιά και τα δουλεύουν ιδιόκτητα. Το οποίο είναι για μας δύσκολο. Δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τις μεγάλες εταιρείες όσον αφορά τις τιμές και τον τρόπο που δουλεύουν. Ήδη στη Ξάνθη υπάρχει ένα μαγαζί το οποίο δουλεύει με την οικονομία της εταιρείας. Θα ανοίξει ακόμη ένα τον Φλεβάρι άλλης εταιρείας. Συγγνώμη, δύο μαγαζιά δουλεύουν της εταιρείας και θα ανοίξει ακόμη ένα τρία. Θα μιλάμε για τρία διόκτα μαγαζιά που είναι κάτω από τη στέγη μεγάλων εταιριών, οι οποίοι μπορούν να δουλεύουν και με ζημιά σε περιοχές εδώ πέρα για να κερδίσουν μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Τέλος, να σημειώσουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων προτείνει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης από 0,33 στα 0,06 ευρώ το λίτρο, στα επίπεδα δηλαδή της περίοδου 2011-2012, προκειμένου, όπως αναφέρει, αφενός να προκύψουν υψηλά δημόσια έσοδα από την αύξηση των πωλήσεων, αφετέρου να δοθεί δυνατότητα σε όλα τα νοικοκυριά, σχολεία, ανέργους, ηλικιωμένους να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης για την ερχόμενη χειμερινή περίοδο.